Κοντά μας εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και προπονήτρια στο Taekwondo πλέον, η Βίκυ Γραμματικοπούλου. Βίκυ, καλώς ήρθες στο στούντιο του ΚΙΣ. Καλησπέρα και από μένα. Πώς νιώθεις ένα στούντιο ραδιοφωνικό, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί? Πρωτόγνωρο συνέστημα, σίγουρα. Ναι. Μ' αρέσει ο χώρος, το είπα και πριν. Πολύ φωτεινό, πολύ δημιουργικό μου φαίνεται εδώ μέσα και σίγουρα παίζεται πάρα πολύ ωραία μουσική. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε μουσική όμως σήμερα, θα ακούσουμε εσένα και οι ακροατές, αλλά και όσοι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα από το streaming της σελίδας του ΚΙΣ, ΚΙΣ FM 89 Καλαμάτα, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την συνέντευξη αυτή και με εικόνα από web streaming. Λοιπόν, πάμε έτσι να ξεκινήσουμε. Έχοντας μπροστά μου το βιογραφικό σου, έμεινα έκπληκτος με όλα αυτά που έχεις κάνει στο άθλημα του Taekwondo. Έχεις πάρα πολλά μετάλλια, χρυσά, ασημένια, αργυρά σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχεις ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου με το άθλημα αυτό. Είσαι μια πρωταθλήτρια, αυτό που είπαμε πριν. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε στην ηλικία των 5 ετών. Δεν ήταν ακριβώς δική μου επιλογή. Ήταν επιλογή του πατέρα μου σε συνδυασμό με τον αδερφού μου του μεγάλου, ο οποίος ήθελε να κάνει καράτε. Ο πατέρας μου, θέλοντας να βάλει τα παιδιά του στον αθλητισμό, σαν κάθε γονιός, έψαξε λίγο ποια ωφέλη μπορεί να έχει το ένα και το άλλο, γιατί είχαμε δύο αθλήματα στην Καλαμάτα, με πολεμικές τέχνες εννοώ. Και αποφάσισε να μας βάλει Taekwondo. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι ο πατέρας σου είναι ιερέας, έτσι δεν είναι? Έχει την ιστορία του γι' αυτό. Ένας ιερέας να θέλει τα παιδιά του σε αυτό το άθλημα, αντί για στίβο ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. Άρα ο πατέρας αγαπάει πολύ το Taekwondo, από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι και το ίδιο το Taekwondo είναι μια εφεύρεση μοναχών, ιερέων. Οπότε δεν ξέρω αν συσχετίζονται αυτά τα δύο στο μυαλό του. Έλα, έλα. Μάλιστα. Ωραία, οπότε ξεκίνησες να αθλήσεις αυτό το σπορ, έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Ναι. Και σιγά σιγά οι προπονητές σου κατάλαβαν ότι έχεις κάτι δυνατό σαν αθλήτρια. Ξεκίνησα τα πρώτα μου μετάλλια στην... Αν μπορείς να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, έτσι. Ξεκίνησα τα πρώτα μου μετάλλια στην έφηβη ηλικία, οπότε ναι, οι προπονητές μου εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι θα υπάρχει μια αθλητική πορεία. Συνέχισα και, και στο Λύκειο και περνώντας στην Αθήνα για τις σπουδές μου, συνέχισα και εκεί, ή μπορώντας να συνεχίσω βέβαια με την Καλαματιανή Taekwondo σύλλογο, θέλω να πω. Mm-hmm. Και με αγκάλιασε ένας καινούριος σύλλογος εκεί στην Αθήνα, που με βοήθησε να συνεχίσω και να φτάσω και στο σημείο να δουλεύω και ως προπονήτρια. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο σε αυτό το άθλημα, όπως έχεις και εσύ? Εντάξει, αυτό έχει πολλούς παράγοντες. Μπορεί να ξεκινήσεις μόνο από τα πρώτα του βήματα στο χώρο το αγωνιστικό, αλλά δεν είναι πάντα αυτό ο γνώμονας, γιατί μπορεί ένα παιδί να ξεκινάει στο προπονητικό και να λες είναι ταλέντο και κάπου στα πρώτα του βήματα παίζει ρόλο και η τύχη, να μην παίρνει τα μετάλλια που πρέπει να πάρει, αλλά σίγουρα οι προπονητές, βλέποντας το παιδί και στο προπονητικό και στο αγωνιστικό κομμάτι, ξέρουν να κρίνουν σωστά. Μάλιστα. Από ποια ηλικία ξεκίνησες, έτσι για να πάμε λίγο... Από πέντε χρονών. Από πέντε χρονών. Ναι, ναι. Από αυτή την ηλικία. Σε ρωτάω και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια. Προσπαθούμε, ναι, να κερδίσουμε μέσα από αυτή την συνέντευξη οι ακροατές και οι γονείς που προφανώς μας ακούνε, για να μπορούν να ξέρουν πώς πρέπει να λειτουργήσουν με τα παιδιά τους. Από πέντε χρονών αυτή είναι η ενδεδειγμένη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος? Γενικότερα ξεκινάνε και από 3,5 ετών. Εκεί είναι συνήθως η ηλικία που μπορούν να ξεκινήσουν. Αλλά αυτό πάντα εξαρτάται με το αν το παιδί μπορεί να ενταχθεί σε μια ομάδα, να ακούσει κανόνες, να μπορεί να μιλήσει γενικότερα. Αλλά και οι 3,5-5 χρονών είναι οι ηλικίες που ξεκινάνε συνήθως. Mm-hmm. Όχι ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν και αργότερα, εννοείται. Αυτό το άθλημα βοηθάει τα παιδιά στο να είναι συνεπείς και στα μαθήματά τους στο σχολείο? Έχει δηλαδή αυτή την... συνδυάζεται, ας πούμε, με τα μαθήματα, έτσι? Το να είσαι... η πολεμική τέχνη σε κάνει πιο δυνατό και σε άλλες... σε άλλα θέματα που αφορούν τη ζωή σου, το διάβασμα, την προσωπικότητά σου?
Σίγουρα αθλητισμός γενικότερα συσχετίζεται με την πνευματική απόδοση. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι και το taekwondo σαν taekwondo, επειδή σου δημιουργεί μια πειθαρχία, μια αυτοπεποίθηση, νιώθεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις όλα και νομίζω ότι είναι και πρόκληση για τους αθλητές και το παροτρύνουν και οι προπονητές ότι το σχολείο και το taekwondo πρέπει να είναι και τα δύο μαζί το ίδιο δυνατά μες στη ζωή σου. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο από ποια ηλικία και μετά ξεκινάς να κάνεις πρωταθλητισμό. Ναι. Συνήθως ξεκινάνε τον πρωταθλητισμό στην ηλικία των 11 με 12. Mm-hmm. Βέβαια τώρα πλέον για να υπάρχει και το ενδιαφέρον περισσότερο στα παιδιά ξεκινάνε κάποια μικρά πρωταθλήματα από την ηλικία των 7. Mm-hmm. Αλλά τα επίσημα πανελλήνια που λέμε παιδών ξεκινάνε στην ηλικία των 11 χρονών. Οπότε από εκεί ξεκίνησες και εσύ, έτσι, ναι, δεν είναι? Ναι. Και εκεί ξεκίνησες να παίρνεις τα πρώτα σου μετάλλια. Ναι, ναι. Για περιέγραψα μας λίγο τη ζωή σου εκείνη την περίοδο. Ωραία. Το πρώτο μου μετάλλιο ήταν όταν πήγαινα Δευτέρα Γυμνασίου. Παίξαμε ένα πανελλήνιο στη Χαλκίδα, το θυμάμαι ακόμα και τώρα τον τελικό μου. Μετά από αυτό το χρυσό μετάλλιο μπήκα... Πανελλήνια μιλάμε τώρα. Πανελλήνιο. Ναι. Αλλά παίρνοντας χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο είναι η στιγμή που μπαίνει στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Μπήκα πρώτη φορά στην εθνική ομάδα και πήγα. Από τόσο νωρίς. Ναι. Και μπήκα το πρώτο μου ευρωπαϊκό στο Παλέρμο. Μάλιστα. Σε ηλικία? Ήμουνα 12 χρονών. Πώς αισθάνθηκες 12 χρονών? Συγγνώμη, 13 ήμουνα. Να κατακτάς την Ευρώπη μέσα από το taekwondo. Νομίζω ότι σε εκείνη την ηλικία... Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Αυτό ακριβώς δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Έπαιζα απλά για την ευχαρίστηση. Μ' άρεσε που ήμουνα με τους φίλους μου, που πηγαίναμε στο εξωτερικό, βλέπαμε χώρες. Μόνο αυτό νομίζω ότι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ότι καταλάβαινα ότι έπαιρνα μετάλλια. Ναι, για πάμε και σιγά σιγά να μας πεις και τα υπόλοιπα μετάλλια. Είναι πολλά βέβαια, τα πιο σημαντικά. Εντάξει, ναι, το πρώτο μου πιο σημαντικό που μου έχει μείνει είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο που πήρα όταν πήγαινα πρώτη λυκείου στο Αζερβαϊτζάν, στον Μπακού. Που ακόμα... Έχουμε και κάποια πλάνα. Ο Μανώλης τα έχει έτοιμα και τα... Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι στο συντονισμό της σημερινής μετάδοσης είναι ο Μανώλης Φαγιωργάκης, ο οποίος έχει ετοιμάσει και ένα βίντεο για σένα, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να μεταδίδεται. Ευχαριστώ και με πολύ. Εικόνα. Να θυμίσουμε ότι είμαστε εδώ στον Κίση για τους ακροατές, ο Γομπανάς. Στην καλεσμένη σήμερα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και προπονήτρια taekwondo, η Βίκη Γραμματικόπουλου. Συνεχίζεις. Ναι. Το μετάλλιο μου εκεί επίσης το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Νομίζω ότι το πρώτο μετάλλιο γενικότερα δεν ξεχνιέται, όσα μετάλλια για να πάρεις μετά. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τα παιδιά της εθνικής μας ήταν δεμένοι, πώς φωνάζανε, ότι και τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει, ανεβαίνοντας στο βάθρο, τα συναισθήματα ήταν όλα ανάμεικτα. Και από εκεί και πέρα συνέχισε η πορεία μου, μπαίνοντας ενεργά στο αντρών γυναικών, παίρνοντας χρυσά μετάλλια, φτάνοντας να μην καταλάβω πότε έγινε αρχηγός, όντας πιο παλιά. Εκεί συνειδητοποίησα ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και μετά κατέληξα να γίνομαι προπονήτρια, που ούτε αυτό ήταν μέσα στα όνειρά μου. Δηλαδή δεν ξεκίνησα λέγοντας θα γίνεις προπονήτρια όταν μεγαλώσεις. Αυτό το πέρασες λίγο γρήγορα. Το αρχηγός, να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές, ότι αρχηγός έγινε στην Εθνική Ομάδα Γυναικών, ναι, του taekwondo. Γιατί, για ποιο λόγο? Αρχηγός γίνεσαι όταν είσαι ο πιο παλιός μέσα στην εθνική ομάδα, δηλαδή τα πιο πολλά χρόνια. Mm-hmm, mm-hmm. Και τα τελευταία μου δύο πρωταθλήματα που έπαιξα, ένα ευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο, ήμουν η πιο παλιά. Στα οποία πήρες καλές θέσεις και στα δύο αυτά, ναι, δεν είναι. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας σου? Νομίζω ότι το πρώτο μετάλλιο το βάζω μαζί με την αρχηγό εθνικής ομάδος, γιατί κρατάς τη σημαία και κάνεις μια παρέλαση το οποίο έχει μεγάλο δέος και μεγάλη ένταση συναισθηματική. Βέβαια, γιατί εκπροσωπείς τη χώρα σου. Ναι. Σαν ολυμπιακό άθλημα. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Μόνο που κρατάς τη σημαία νομίζω ότι... Μιλώντας χθες με κάποιους φίλους σου, πολλοί δεν γνωρίζουν την πορεία σου, όλη αυτή την ένδοξη πορεία. Ντυμένη με χρυσά μετάλλια, αργυρά, σημαίνια, ταξίδια σε πόσες χώρες του κόσμου έχεις ταξιδέψει? Να σου πω την αλήθεια, μπορεί να ακουστεί κάπως αυτά, αλλά δεν θυμάμαι σε πόσες χώρες έχω πάει. Μερικές φορές τα ξεχνάω κιόλας.
δεν προβάλλεις πάρα πολύ την καριέρα σου. Αυτό μου λέγανε τα παιδιά, ότι δεν γνώριζαν ότι έχεις πετύχει τόσα σπουδαία κατορθώματα μέσα από τον αθλητισμό. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς να το αιτιολογήσω. Η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε μέσα από τα εκβοντό να είμαστε ταπεινοί και η πορεία να αφήνει, να δείχνει και να μην το λες να φαίνονται, αλλά δεν χρειάζεται να το δείχνεις προς τα έξω. Και τη δουλειά σου θα μιλήσει από μόνη της. Το μόνο που σου λείπει πλέον, γιατί έχεις γίνει προπονήτρια πλέον, είναι ότι δεν έχεις πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, ναι, ναι, αλλά εύχομαι να πάω ως προπονήτρια. Να πάω ως προπονήτρια, βέβαια. Πριν μπει ο COVID στη ζωή μας, ήσουν προπονήτρια σε έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας. Έτσι, ναι. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Τελειώνοντας την αθλητική μου καριέρα, δέχτηκα μια πρόταση από τον Ολυμπιακό. Στην αρχή δεν ήξερα τον Ολυμπιακό, μιλήσαμε, κάναμε κάποια τηλεφωνήματα, ανέβηκα στην Αθήνα γιατί βρισκόμουν στην Καλαμάτα και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και πλέον είμαι ακόμα και τώρα υπεύθυνη τμήματος του Taekwondo στον Ολυμπιακό. Έχουμε μια άψογη συνεργασία. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Και προσπαθούμε να εξελίξουμε και το τμήμα εκεί, να πάρει μετάλλια, να είναι πρώτος και εκεί. Και τώρα είσαι στην Καλαμάτα για το λόγο ότι δεν λειτουργεί τίποτα, έτσι ναι, δεν είναι, ναι, ναι. Λόγω COVID. Πόσο μεγάλη απώλεια είναι και ψυχική αλλά και σωματική για τα παιδιά αυτά, τα πιτσιρίκια κυρίως, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να γυμναστούν. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ στενάχωρο καταρχάς. Το συζητάμε συνέχεια και με γονείς και με συναδέλφους. Είναι σχεδόν ένας χρόνος που είμαστε εκτός, με μικρά διαστήματα που ανοίξαμε. Νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε αντικατάστατα κενά. Τα παιδιά έχουν ψυχικά και σωματικά στερηθεί πράγματα. Έχουν σωματική εκτόνωση που δίνανε στα αθλήματα, την οποία τώρα δεν έχουν. Έχουν συναισθηματική φόρτιση, κολλάνε μπροστά στις οθόνες. Δεν ξέρουμε και πώς θα ξαναγυρίσουν πάλι, γιατί τώρα μπροστά στην οθόνη είναι όλα εύκολα. Πατάς τα κουμπάκια, γίνες όπως θέλεις, να ξαναρθούν στο κομμάτι. Και ότι είναι με τους γονείς όλη μέρα, το σπίτι τους και λένε πού να πάω και αυτό. Γενικά είναι κάτι το οποίο θα δείξει την πορεία, πάλι θα το προσπαθήσουμε, θα δούμε, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν αναντικατάστατα κενά. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά και είναι και πολύ στενάχωρο να ξέρεις κάποιο παιδάκι που το έχεις δει πριν ένα χρόνο, να ξανάρθει μετά από ένα χρόνο και να δεις ότι μια δουλειά που κάναμε και στο χαρακτήρα του και στο σώμα του, γιατί τους επηρεάζει και στην αυτοπεποίθηση πέρα από όλα τα άλλα που είναι τα συναισθηματικά. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, με χρόνο και υπομονή θα επανέλθουν. Θα επανέλθουν. Εφόσον γίνουν τα εμβόλια, γιατί όπως συζητάγαμε και χθες, ότι και με την Μαρία την Οικονομοπούλου, την οποία θα την ακούσετε λίγο αργότερα εδώ στην εκπομπή, και θα σχολιάσεις και τη συνέντευξη αυτή η Μαρία, ως ψυχολόγος. Η Μαρία είναι ψυχολόγος και έχει άποψη σε όλα αυτά τα θέματα του COVID. Τι ήθελα να πω, ότι πώς θα επανέλθουν, ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή, είναι ένας χρόνος σχεδόν. Είναι ένας χρόνος ο οποίος όχι μόνο έχει στερήσει τον αθλητισμό, αλλά κοινωνικές δεξιότητες, σωματικές αναπτύξεις, ψυχολογικές αναπτύξεις, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά βρεθήκαμε όλοι σε μια κατάσταση που δεν την γνωρίζουμε, άρα θα χαλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι, θα γίνουν κανονικά στην Ιαπωνία, έτσι δεν είναι? Άρα θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα από την εθνική ομάδα, ναι, τα εκβοντώ. Κανονικά, αλλά η προολυμπιακή ομάδα έχει βγει η απόφαση της Google Out, μπορεί να κάνει προπονήσεις κανονικά και είναι στο εξωτερικό. Η Ομοσπονδία τους έχει στηρίξει πάρα πολύ, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν γίνεται πάντα. Ενώ από όλες τις ομοσπονδίες τους έχει στηρίξει και οικονομικά και συναισθηματικά και τους έχει στείλει στο εξωτερικό. Δουλεύουν, παίζουν πρωταθλήματα και ευχόμαστε για το καλύτερο, γιατί το θέλουμε ένα μετάλλιο. Να πούμε ότι έχουμε μετάλλια στο Taekwondo, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Παιδιά τα οποία μας δοξάσανε και σηκώσαν πολύ ψηλά την ελληνική σημαία. Εσύ τώρα τι σκοπεύεις,
η στόχη σου. Βέβαια, εσείς οι πρωταθλητές πήρατε και μόρια, έτσι δεν είναι, για να περάσετε σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν επέλεξες όμως το τμήμα φυσικής αγωγής στην Αθήνα, τη Γυμναστική Ακαδημία. Επέλεξες μια άλλη σχολή, αν δεν κάνω λάθος. Όπως είπα και πριν, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου σκοπό ή στόχο, να το πω έτσι, να γίνω προπονήτρια. Mm-hmm. Αυτό προέκυψε. Mm-hmm. Και δεν μου άρεσε κιόλας μικρή όταν ήμουν, για κάποιο περίεργο λόγο που τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μου άρεσε πάρα πολύ η διαιτολογία. Αυτό ήθελα να περάσω. Διατροφή και διαιτολογία. Mm-hmm. Γιατί κάναμε και πολλές δίαιτες και θεωρούσα ότι αν ήξερα πιο σωστά πώς να έχω σωστή διατροφή, θα μπορούσα αργότερα να το χρησιμοποιήσω και στους γύρω μου που το κάνανε, φίλους, συναθλητές. Mm-hmm. Μάλλον πρέπει να το χρησιμοποιήσεις εμένα. Θα ζητήσω να με βοηθήσεις αυτό το κομμάτι, αφού το έχεις. Σπουδάζεις λοιπόν διατροφολογία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και σου αρέσει. Πολύ. Είσαι στο πτυχίο, είσαι κοντά στο πτυχίο. Είμαι κοντά στο πτυχίο, δυσκολεύομαι σίγουρα με τις απαιτήσεις τώρα και με το COVID. Ήταν και λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο δύσκολα, γιατί υπήρχε το διαζώσεις που λέμε, αλλά σε εμάς όχι τόσο. Σίγουρα θέλω να το πάρω το πτυχίο μου και θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Οπότε θα συνδυάσεις διατροφολογία με προπονητική, έτσι το βλέπω εγώ κάπως. Ναι, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός αυτό. Ναι. Μετά εκβοντό εννοείται. Ναι. Δεν πρόκειται να το αφήσεις αυτό ποτέ. Νομίζω ότι πλέον είναι κομμάτι της ζωής μου, μήπως είναι και η ζωή μου όπως έχει βγει τελικά. Ο πατέρας σου, ο ιερέας, είναι περήφανος για αυτό που έχεις πετύχει, για την κόρη του. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνει. Ναι, όχι. Είναι περήφανος σίγουρα, αστείευομαι. Γιατί αυτός σου πρότεινε να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα, έτσι δεν είναι. Ο πατέρας μου μας παρότρινε, ναι. Αλλά εντάξει, και οι δύο γονείς με στηρίξανε. Mm-hmm. Μην ακούει η μαμά τώρα και λέει ότι στηρίζω μόνο τον μπαμπά, ήδη το λέει ότι του έχω δυναμία. Τι παρέχει σε έναν άνθρωπο, σε μια νέα κοπέλα, σε έναν νέο άντρα, ο αθλητισμός? Τι έζησες εσύ αυτά που είναι ανεκτίμητα και αξίζει να τα μεταφέρουμε στους ακροατές? Αυτό που λέω πάντα και στους αθλητές μου είναι ότι οι εμπειρίες που πήρα από το χώρο του αθλητισμού μπορεί να μην συγκρίνονται με τα μετάλλια. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές ότι να μην κοιτάτε μόνο να βγαίνω πρώτος ή βγαίνουν να παίρνουν μετάλλια. Οι ομάδες που δένονται, που έχεις τους ίδιους στόχους, τις ίδιες απογοητεύσεις, τις νίκες, τις ήττες, τις στερήσεις, τα ταξίδια, η συναισθηματική κατάρτιση, όλα αυτά μέσα από τον αθλητισμό είναι εμπειρίες οι οποίες δεν νομίζω ότι συγκρίνονται με κάτι άλλο. Δηλαδή στο μυαλό σου ξαπλώνεις και σκέφτεσαι, α, είχα κάνει αυτό, είχα πάει εκείνο ή είχα αυτούς τους φίλους. Είναι πολύ δυνατά συναισθήματα. Και νομίζω ότι όλοι οι αθλητές αυτό πρέπει να σκέφτονται. Θα άλλαζες κάτι από όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Τώρα, έτσι όπως έχει πάει η ζωή μου, γυρνώντας πίσω, σίγουρα έχω και κάποιες στιγμές οι οποίες μπορεί να είναι στενάχωρες, γιατί έχεις πολλές απογοητεύσεις, όπως έχεις πολλές χαρές έχεις και μεγάλες απογοητεύσεις. Και τραυματισμούς προφανώς. Σίγουρα και τραυματισμούς. Αλλά και αυτά σε κάνουν πιο δυνατό, σου δίνουν εμπειρίες, μαθήματα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Όχι. Είναι κάτι που δεν πέτυχες στην αθλητική σου καριέρα και έχει μείνει έτσι μια πίκρα, γιατί να μην φτάσω και μέχρι εκεί? Να θυμίσουμε εδώ ότι έχεις πάρει δεκάδες πανευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα. Έχεις προτέψει, έχεις πάρει χρυσά, αργυρά, ασημένια. Να το πούμε αυτό, ότι έχεις μια καριέρα η οποία εγώ που σε γνώριζα πριν μου στείλεις το βιογραφικό, λέω τι γίνεται εδώ. Να πείστε αυτό που έχεις πετύχει. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν πέτυχες και έτσι σου έχει μείνει μια πίκρα? Η αλήθεια είναι ότι κάθε αθλητής που είναι σε ένα Ολυμπιακό άθλημα σκέφτεται ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Και σκέφτεται ότι μόνο και τη συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα είναι ένα μεγάλο πρωτάθλημα, το οποίο έχει μεγάλη απήχηση. Αλλά αυτό που λέω πάντα είναι ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ίσως άμα είχα πάει στην Ολυμπιάδα να μην ήμουν προπονήτρια, ίσως πολλά. Άρα είναι το μόνο που σου λείπει, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Ναι. Έχεις συμμετάσχει σε παγκόσμια, σε πανευρωπαϊκά, έχεις πάρει μετάλλια, σε πανελλήνια πάρα πολλά, τα έχεις αρρώσει. Ήσουν μόνιμη πρωταθλήτρια Ελλάδος για πολλά χρόνια.
Ωραία. Τι θα έλεγε στα μικρά παιδιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, είτε είναι αθλητές στα εκβοντό, είτε θέλουν να επιλέξουν αυτό το άθλημα? Θα έλεγα ότι το Taekwondo κυρίως είναι ένα άθλημα που μαθαίνει στα παιδιά να είναι αθλητές και μετά πρωταθλητές, ότι δίνει σωματική άσκηση αλλά και ψυχική δύναμη, και ότι θα χαρώ πολύ να μπουν στο άθλημά μας καινούργια παιδιά και καινούργια ταλέντα. Σκέφτεσαι να δραστηριοποιηθείς και στην Καλαμάτα στο θέμα της προπονητικής? Αυτό είναι μια κουβέντα μεγάλη, εντάξει. Η συνεργασία με τον Ολυμπιακό ακόμα υπάρχει, θα δείξει την πορεία. Μάλιστα. Η ζωή σου πώς είναι τώρα με το COVID στην ωραία μας Καλαμάτα? Η Καλαμάτα, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία πόλη. Χαίρομαι που περνάω εδώ τον κορονοϊό. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχει και σε μένα μια αδράνεια, μια συναισθηματική φόρτιση. Μου λείπει το Taekwondo, μου λείπει η ζωή μου. Αλλά είμαστε εδώ, δυνατοί, θα προχωρήσουμε. Έχεις φίλους εδώ όμως. Έχω φίλους, οικογένεια. Πολύ καλά παιδιά όλα. Πολύ καλά παιδιά, ναι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που μας παραχώρησες αυτή την συνέντευξη. Και εμείς θα τα λέμε. Ναι, ναι. Θα τα λέμε. Εδώ να τα ξαναπούμε. Εδώ στον Μάρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Βίκη Γραμματικοπούλου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και προπονήτρια στο Taekwondo και αρχηγός της εθνικής ομάδας, να το πούμε αυτό, με την ελληνική σημαία, εδώ στο στούντιο του KISS. Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ επανέρχομαι σε λίγο με περισσότερη μουσική και μαζί με την Μαρία Οικονομοπούλου. Τα λέμε σε λίγο.